Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο για την εφαρμογή Google Drive με την οποία μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα αρχεία μας που έχουμε στην υπηρεσία μέσω της κινητής συσκευής. Σε τηλέφωνα Android υπάρχει συνήθως προεγκατεστημένη. Αν θέλουμε να την εγκαταστήσουμε μπορούμε μέσα από το Google Play και η εφαρμογή, το εικονίδιο είναι στην αρχική οθόνη συνήθως στην ομάδα Google εδώ κάτω το Google Drive, το ανοίγω λοιπόν έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν η εργαλειοθήκη εδώ κάτω έχει την αρχική σελίδα όπου φαίνονται τα πιο πρόσφατα αρχεία με αστέρι είναι αυτά που έχω σημειώσει ως αγαπημένα, κοινόχρηστα είναι αυτά τα οποία έχω κοινοποιήσει, μοιράζομαι μαζί με άλλους. Και εδώ είναι η λίστα με τα αρχεία μου, μπορώ να εξερευνήσω, να μπω σε ένα φάκελο μέσα, να γυρίσω πίσω, μπορούμε να αλλάξουμε την προβολή σε εικονίδια ή σε λίστα και από εδώ να κάνουμε ταξινόμηση με διάφορους τρόπους. Να αλλάξω και τη φορά της ταξινόμησης ξανά. Επίσης μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο. Ας ανοίξουμε το αυτό το αρχείο το PDF. ή και μια εικόνα. Γενικά, το Google Drive υποστηρίζει τις βασικές μορφές αρχείων. Αν δεν μπορεί να ανοίξει ένα αρχείο, θα το ανοίξουμε με άλλη εφαρμογή της κινητής συσκευής ή θα το κάνουμε λήψη. Να δούμε τώρα τις επιλογές που έχουμε διαχείρισης. Ε, με το κουμπάκι εδώ, περισσότερα σε ένα αρχείο ή σε ένα φάκελο, μπορούμε να κάνουμε εδώ διάφορες ενέργειες, όπως έχει ας δούμε η μετονομασία, να του αλλάξουμε το όνομα. Η δημιουργία αντιγράφου να δημιουργήσει ένα αντίγραφο. Η αποστολή αντιγράφου θα στείλουμε ένα αντίγραφο του αρχείου μέσω μιας άλλης υπηρεσίας, μέσω e Gmail, στο Viber, δηλαδή μπορούμε να στείλουμε ένα αρχείο από το Google Drive σε μια άλλη εφαρμογή. Άλλες επιλογές πιο σημαντικές. Μετακίνηση είναι για να μετακινήσω ένα αρχείο στο Google Drive, να διαλέξω εδώ το φάκελο προορισμού, εδώ για παράδειγμα, και να πατήσω μετακίνηση για να μετακινηθεί. Θα το ακυρώσω όμως εγώ τώρα. Η λειτουργία διαθέσιμο εκτός σύνδεσης, με αυτή τη λειτουργία αν την ενεργοποιήσω θα αρχίσει να συγχρονιστεί το αρχείο, θα πάρει κάποιο χρόνο, και έτσι θα είναι διαθέσιμο από το κινητό μου, ακόμα και να μην έχω σύνδεση στο διαδίκτυο, δηλαδή και να είμαι εκτός σύνδεσης, το αρχείο θα είναι διαθέσιμο. Άλλος τρόπος να το έχω διαθέσιμο είναι να το κάνω λήψη, θα το κάνει λήψη τοπικά στη συσκευή μου, αλλά θα είναι ένα ξεχωριστό αρχείο, το οποίο δεν θα συγχρονίζεται με αυτό που έχω στο Google Drive. Με το αστεράκι εδώ προσθέτω ένα αρχείο στα αγαπημένα, πολύ χρήσιμη αυτή η λειτουργία να έχω κάποια αρχεία τα οποία χρησιμοποιώ συχνά, τα βάζω στα αγαπημένα μου και έτσι τα βρίσκω εύκολα από εδώ. Και το άνοιγμα με είναι σε περίπτωση που θέλουμε να ανοίξουμε το αρχείο με άλλη εφαρμογή που έχει η συσκευή μας, μπορούμε να επιλέξω από εδώ με ποια εφαρμογή θα ανοίξω το αρχείο με το εκτύπωση μπορώ να εκτυπώσω το αρχείο αλλά θα πρέπει να είμαι συνδεδεμένος με κάποιον εκτυπωτή Wi-Fi στο χώρο μου και να έχω και την κατάλληλη εφαρμογή συνήθως. Το προσθήκη στην αρχική οθόνη θα βάλει το αρχείο σαν συντόμευση στην αρχική οθόνη της κινητής μου συσκευή. Το κατάργηση θα το διαγράψει. Πιστεύω είπαμε όλες τις βασικές λειτουργίες. Να γυρίσω πάλι πίσω και αν θέλω να κάνω μαζική επεξεργασία με το δάχτυλο πατημένο στην αρχή μπορώ να επιλέξω ένα ή περισσότερα αρχεία και να κάνω κάποιες μαζικές ενέργειες όπως μετακίνηση εδώ πάνω, διαγραφή αυτό τα επιλέγει όλα ή εδώ να επιλέξω κάποιες από τις άλλες λειτουργίες που υποστηρίζουν όταν έχω να κάνω μαζική επεξεργασία θα το ακυρώσω λοιπόν εγώ εδώ τώρα και με το κουμπάκι συν μπορώ να δημιουργήσω ένα φάκελο καινούριο εδώ με το δημιουργία να το δώσω και ένα όνομα μπορώ να κάνω μεταφόρτωση αρχείο από τη συσκευή μου θα ανοίξει η εφαρμογή διαχείρισης αρχείων και θα επιλέξω ένα αρχείο από τη συσκευή μου πια για να το κάνω μεταφόρτωση Με τη λειτουργία σάρωσης μπορώ να τραβήξω απλά μια φωτογραφία ή να σκανάρω ένα έγγραφο. Να πατήσω λοιπόν εγώ τη φωτογραφία. Θα ανοίξει δηλαδή η εφαρμογή της κάμερας. Αποθήκευση. Και εδώ να επιλέξω το σωστό λογαριασμό. Γιατί έχω δύο λογαριασμούς που έχω συνδέσει στο Google Drive, όπως δείξαμε σε προηγούμενο μάθημα και θα γίνει η μεταφόρτωση σιγά σιγά του αρχείου που σάρωσα σε μορφή. Βλέπετε, PDF το κάνει γιατί υποτίθεται είναι για έγγραφα. Η άλλη επιλογή για προστήκη να πάω πιο κάτω. Με το SIM λοιπόν μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο έγγραφο Google ή νέο έγγραφο υπολογιστικών φίλων ή παρουσιάσεων. Θα πρέπει όμως να έχω εγκαταστήσει και τις ειδικέ εφαρμογές που υπάρχουν για κάθε ένα από αυτά. Είναι δωρεάν, υπάρχουν στο Google Play. Θα τις δείξουμε μάλλον σε άλλο μάθημα. Και να δείξουμε τώρα πώς γίνεται η κοινή χρήση. Μια πολύ βασική λειτουργία. Όταν θέλω να μοιράσω ένα αρχείο ή ένα φάκελο με άλλους. Η κοινή χρήση γίνεται λοιπόν από εδώ. Στην κοινή χρήση μπορώ να κάνω είτε κοινή χρήση σε άτομα, δηλαδή να επιλέξω με ποιους θα το διαμοιράσω. Γράφω εδώ το όνομα του ατόμου, θα το βρει από τις επαφές μου ή αν δεν τον έχω σε επαφές μου, είναι κάποιο καινούριο άτομο, γράφω ολόκληρο το Gmail του, το email του και τον επιλέγω και ορίζω ότι δικαιώματα θα έχει. Ο συντάκτης σημαίνει μπορεί να επεξεργαστεί ένα έγγραφο, ειδικά αυτό αν είναι αρχείο κειμένου έγγραφο Google μπορεί να το αλλάξει αλλιώς αν θέλω να το κάνω σχολιαστή μόνο να σχολιάζει ή αναγνώστη μόνο να βλέπει το αρχείο. Μπορώ να θέλω να του βάλω και εδώ και ένα μήνυμα και πατάω αυτό το κουμπάκι και θα έρθει μια ειδοποίηση στο άτομο αυτό αν θέλει να μοιραστεί το αρχείο μαζί μου. Ο άλλος τρόπος διαμοιρασμού όταν θέλω να το μοιράσω σε πολλά άτομα πάλι με την κοινή χρήση, δηλαδή να το αναρτήσω το έγγραφο σε ένα blog, σε μια σελίδα, γενικά να το στείλω ανώνυμα σε άτομα. Εδώ που λέει ποιος έχει πρόσβαση, πατάω λοιπόν εδώ και αλλάζω βασικά τη ρύθμιση που λέει εδώ περιορισμένο, μόνο άτομα που προσθέτω μπορούμε να ανοίξουν το σύνδεσμο. Θα το αλλάξω αυτό λοιπόν να είναι σε όλοι όσοι διαθέτουν το σύνδεσμο. Αυτό μια φορά θα γίνει για ένα αρχείο. Και εδώ, αν θέλω, μπορώ να αλλάξω τα δικαιώματα, να, το, να τους κάνω συντάκτες, αλλά σύνδεσμα όταν μοιράζομαι ένα αρχείο δημόσια με σύνδεσμο, που σημαίνει ανώνυμο, ο καθένας μπορεί να το ανοίξει, Συνήθω θέλω να είναι αναγνώστης, να μην έχει δικαιώμα επεξεργασία. Και από, με το κουμπάκι εδώ μπορώ να τη γράψω το σύνδεσμο στο πρόχειρο, είτε και από εδώ πάλι μπορώ να τον κάνω αντιγραφή. Και αν θέλω να αλλάξω τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, από εδώ που λέει διαχείριση ατόμων και συνδέσμων, κάποιο άτομο που μοιράζομαι με ένα αρχείο μπορώ να το κάνω κατάργηση ή να αλλάξω το επίπεδο πρόσβασης. Όπως για να καταργήσω την κοινή χρήση με σύνδεσμο, αλλαγή εδώ και πατάω όλοι όσοι διαθέτουν, όχι συγγνώμη, περιορισμένος ξανά. Οπότε τώρα έχω καταργήσει εντελώ την κοινή χρήση από το αρχείο. Και τέλος, αν θέλω κάποιες ρυθμίσεις με σύρσιμο από αριστερά προς τα δεξιά, μπορώ να ανοίξω εδώ το πλαϊνό μενού όπου έχω τις ρυθμίσεις και μπορώ να αλλάξω αν θέλω το θέμα εμφάνιση να το κάνω σε σκούρο. Το ξανααλλάξω πάλι στο, στην προεπιλογή. Και εδώ βλέπω τον αποθηκευτικό μου χώρο και πόσο αυτή τη στιγμή καταλαβάνω. Γιατί έχω ένα καινούριο λογαριασμό, καταλαβάνει πολύ λίγο χώρο στη δικιά μου περίπτωση. Αυτά λοιπόν για το Google Drive.